Η Νάντια Μπουλέμ μόλις είχε επιστρέψει από το Παρίσι. Τα γυρίσματα για το The Biggest Game Show, του τηλεπαιχνιδιού δηλαδή, που θα παρουσιάζει τη νέα σεζόν, ολοκληρώθηκαν και μιλά αποκλειστικά στο Star. Πώς πήγαν τα γυρίσματα? Πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, πάρα πολύ καλά. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για μεγάλους. Mm-hmm. Είναι πολύ ευχάριστο, συμμετέχουν 6 χώρες σε αυτό, μέσα σε αυτές και η Ελλάδα. Και νομίζω ότι θα σας αρέσει πολύ. Δύο εβδομάδες είμαστε εκεί. Με non-stop γυρίσματα. Ήταν πολύ εξαντλητικά. Τη στιγμή που όλοι σχεδόν οι παρουσιαστές βρίσκονται στην αβεβαιότητα, περιμένοντας το τηλέφωνο τους να χτυπήσει, η Μπουλέ είναι από τα ελάχιστα τηλεοπτικά πρόσωπα που μπορεί να κοιμάται ήσυχη. Όχι μόνο έκλεισε για τη νέα σεζόν, αλλά έχουν γίνει και τα γυρίσματα. Από το απόλυτο σκοτάδι πέρσι στην πόλη του φωτός του χρόνου. Δεν το συζητώ. Νιώθω πάρα πολύ μεγάλη χαρά και τύχη για όλο αυτό. Αφενός για το ότι κάνω μια δουλειά που μου αρέσει πολύ. Αφετέρου για το ότι μέσα σε αυτή την εποχή που είναι δύσκολη γίνονται πράγματα. Και είναι εξής πολύ σημαντικό να χαιρόμαστε όλοι για τις δουλειές που γίνονται σε όλα τα κανάλια. Είτε είναι στο Star, είτε είναι στο Mega, είτε είναι στον Antenna, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Στο τηλεπαιχνίδι συμμετέχουν παίκτες από 6 χώρες και μέσα από δοκιμασίες μέσα σε μια γιγάντια παιχνιδούπολη με νεροτσουλήθρας, οι παίκτες διεκδικούν μια θέση στον τελικό. Είναι γαλλική μεσοχωρής παραγωγή και συμμετέχουν πολλές χώρες. Νομίζω ότι δυσκόλεψαν περισσότερο τους παίκτες τα παιχνίδια, αλλά ήταν τόσο διασκεδαστικά την ίδια στιγμή που το αποτέλεσμα και το συνέστημα που μένει είναι συνέστημα χαράς. Λίγο βραχνιασμένα μας τα είπε στο αεροδρόμιο και εξήγησε το λόγο στη ραδιοφωνική της εκπομπής στον PFM το πρωί. Είμαι βραχνιασμένη από τη μέρα που πήγα, γιατί έκανα κερκίδα με την ελληνική ομάδα και ολιάζαμε και έκλεισε η φωνή μου παιδιά από την πρώτη μέρα. Κάποιος Γάλλος εκεί, τίποτα? Ήταν τόσο δύσκολα τα γυρίσματα που και με τους Έλληνες ίσα ίσα προλαβαίνουμε να τα πούμε. Οι Ισπανοί μπορεί να περνούν δύσκολα, όμως μας έφαγαν στη στροφή στο φλερτ. Οι Ισπανοί ξέρουν και θυμούνται πως είναι να φλερτάρεις. Όλα μας τα κορίτσια της ομάδας. Ήταν όλα με Ισπανούς. Το ταξίδι στο εξωτερικό το έκανα, δεν ερωτεύτηκα παραπάνω. Στα επαγγελματικά όλα καλά, στα προσωπικά. Όλα καλά, μια χαρά ήρεμα. Μην βιάζεστε, το καλοκαίρι τώρα ξεκινά.